Και σοβαρό η αλήθεια να πούμε. Βλέπουμε και τις εικόνες εμείς. Τι μπορείτε να μας πείτε για αυτή την περίπτωση, κύριε Ευρυπίδου, τι συνέβη εκεί? Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι ένα ιδιόταχη, δηλαδή ένα αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης μαζί με ένα λεωφορείο του ΟΣΕΛ. Να πούμε δυστυχώς ότι έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι θανατηφόρο το δυστύχημα. Αυτοκίνητο σαλούν, το οποίο είναι κινητό στον παλιό δρόμο Λευκοσίας Λεμεσού προς το Δαλή, συγκρούστηκε με τοπικά με λεωφορείο της ΟΣΕΛ Λευκοσίας. Έσπευσαν εκεί στο σημείο και πυροσβεστική και ασθενοφόρα. Μεταφέρθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου και τρεις άλλοι οδηγός και επιβάτες, και δύο επιβάτες του λεωφορείου. Διαπιστώθηκε με τη μεταφορά του οδηγού του αυτοκινήτου του σαλούν ο θάνατος του, ενώ οι άλλοι τρεις είναι πιο εξετάζονται αυτή τη στιγμή για να δουν κατά τη σοβαρότητα των τραυμάτων. Μάλιστα. Δυσάρεστα αυτό μας μεταφέρετε, κύριε Ευρυπίδου, τη τελευταία στιγμή. Θεωρούσαμε ότι θα ήταν καλύτερη εξέλιξη, αλλά μας δώσατε μια έτσι δυσάρεστη είδηση. Ας ελπίσουμε ότι όλοι οι υπόλοιποι που μεταφέρθηκαν να είναι καλά και όλος ο κόσμος να φεύγει και να πηγαίνει στα σπίτια του με ασφάλεια. Κύριε Ευρυπίδου, τι να σας πω, καλή δουλειά και σε εσάς. Και μακάρι να μην μεταδώσουμε άλλες τέτοιες ειδήσεις τέτοιες μέρες. Να είστε καλά. Και εσείς καλύτερα.